Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν επίσης και για την πόλη της Αλεξανδρούπολης αλλά και για την Καβάλα. Μάλιστα, η ΔΕΔΑ προχώρησε στην ανάρτηση κάποιων χαρτών, οι οποίοι εξηγούν αναλυτικά το από πού ακριβώς θα υπάρξει συγκεκριμένη σύνδεση με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ. Εμείς έχουμε αναρτήσει και στο site μας και έχουμε δηλώσει και προς το Δήμο που συνεργαζόμαστε και στην περιφέρεια τους δρόμους οι οποίοι θα σκαφτούν το πρώτο πεντάμινο. Από ποιο σημείο ακριβώς θα το συμφωνήσουμε σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου και το Δήμο, μη τυχόν έχει κάποια ιδιαίτερη απέτηση ή ιδιαιτερότητα με τα λοιπά έργα που υλοποιεί. Θα συμφωνήσουμε το ακριβές σημείο ενάρξεως των έργων και ο χρόνος, γιατί καταλαβαίνετε είναι το βασικό ερώτημα, έχει να κάνει με το πότε θα δοθεί. Η ημερομηνία που έχουμε εμείς είναι το πρώτο εξάμηνο του 2022. Εμείς θα ανακοινώνουμε, όπως κάναμε για το πρώτο πεντάμηνο των έργων, θα ανακοινώνουμε τους δρόμους στους οποίους θα σκάψουμε και θα μπορούν να γίνουν συνδέσεις. Σε αυτούς τους δρόμους θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, να γίνονται συμβάσεις και να υλοποιείται η κατασκευή της σύνδεσής τους. Μόλις περνάει αυτό το τετράμινο, πεντάμινο, θα ανακοινώνουμε την επόμενη περιοχή και ούτω καθεξής μέχρι να καλύψουμε τη μεγάλη πλειοψηφία της πόλης. Πρώτος σταθμός της δημιουργίας του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, η πόλη της Ξάνθης. Στη συνέχεια, εργασίες συνεχίζονται και στην Κομοτηνή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Κυριακή σήμερα 3 Οκτωβρίου, όπως βλέπετε, έχουν σταματήσει οι εργασίες για το φυσικό αέριο. Θα συνεχιστούν από Δευτέρα 4 Οκτωβρίου. Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου Μεγνατία στη Διασταύρωση βρισκόμαστε. Οι υπόλοιπες εργασίες που συνεχίζονται περί το δός είναι τόσο στην Νικολάου Ζωίδου που σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, όπως και στην οδό Κοσμίου. Να πούμε ότι η ΔΕΔΑ έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο εδώ στην περιοχή και όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και γνωρίζετε ότι θα περάσει από όλες τις πόλεις της περιφέρειάς μας. Έχει ξεκινήσει στην Κομοτηνή εδώ και ένα μήνα οι εργασίες και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ήδη σε 3 σημεία της πόλης υπάρχουν συνεργεία που σκάβουν και περνάνε τον αγωγό. Γίνονται και αποκαταστάσεις αρκετά γρήγορα, θα έλεγα, ώστε να μην τα ενοχλούνται πάρα πολύ οι κάτοικοι και τα εμπορικά μαγαζιά. Και εύχομαι να τελειώσει γρήγορα και το χειμώνα αυτό, να μπορέσουμε να συνδεθούν ήδη οι επιχειρήσεις και τα σπίγια, τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα καύσιμο το οποίο θα είναι πολύ πιο φθηνό από το πετρέλαιο, μια και το πετρέλαιο αυξάνει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις τουλάχιστον έτσι για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν ακόμα περισσότερο στην περιοχή μας. Σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες επίσης και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έτσι, έχουμε το ανεξάρτητο πλέον σύστημα φυσικού αερίου, τέταρτη πύλη εισόδου η Αλεξανδρούπολη. Η θετική είδηση της εβδομάδας είναι ότι η επένδυση ενετάχθη στο ΕΣΠΑ μέσω των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Ανταγωνιστικότητας που έπρεπε να περάσει. Οπότε λαμβάνεστε ότι πλέον και ο στρατηγικός σχεδιασμός που υπάρχει για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επαληθεύεται, αλλά και η ίδια η πόλη γίνεται ενεργειακός κόμβος. Πολύ σωστά είπατε ότι ξεκίνησαν πλέον να εγκαθίστανται και πρώτες υποδομές σε σχέση με το φυσικό αέριο. Από ανάλογα με την ζήτηση που θα υπάρχει, θα υπάρξει και αντίστοιχη προσφορά από την εταιρεία φυσικού αερίου που το διαχειρίζεται, την κρατική. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πεδίο δόξης, λαμπρό άλλο επιτραπεί έτσι με υπερβολή να χαρακτηρίσω την διαδρομή αυτή. Ωφέλεια φυσικά προς το περιβάλλον, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά και προς τον τελικό καταναλωτή, διότι όσο μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός των εταιριών στο φυσικό αέριο, τόσο ο τελικός καταναλωτής θα απολαμβάνει την χαμηλότερη δυνατή τιμή.